μητέρα Ελευθερία, με πόνο ψυχής, σ' αποχαιρετάμε. Κατά το τελευταίο σου ταξίδι, υπήρξες πάντοτε ένας άνθρωπος κοντά στο Θεό και κοντά του ελπίζω να αναπαύεται πλέον η ψυχή σου. Σαν να είχες προαισθανθεί το τέλος σου, είχες πει λίγο πριν φύγεις ότι η παππούδης δηλαδή, η προβόνη σου, περιμένουν. Αγαπημένη μου μητέρα, ως την τελευταία στιγμή και ακόμα τώρα που σε αποχαιρετάμε, ήσουν πάντα στη σκέψη μας και στη φροντίδα μας. Ίσως κάποιοι πούν ότι η οικογένειά σου δεν σου έδειξε την απαραίτητη φροντίδα, αλλά εσύ ξέρεις πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί αγωνιζόμασταν πάντοτε κάτω από αντίξωες συνθήκες και πολλές φορές χωρίς τη συμπαράσταση των πολλών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω δύο λόγια σε όλους τους οικογενειάτους μου στην παρούσα φάση που ο Θεός επέτρεψε εξαιτίας των λαθών και της απιστίας μας στη δοκιμασία της πανδημίας του κορονοϊού και τον πόνο του θανάτου, είναι σαν να μας στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Παιδιά μου, μετανοείτε, και πράγματι όλο αυτό που ζούμε είναι σαν να προγευόμαστε το θάνατο και την κόλαση όπου θα βλέπουμε από μακριά, αλλά δεν θα μπορούμε να γευτούμε τη χαρά του Κυρίου, όπου σημαίνει τώρα με τις κλειστές εκκλησίες, όπου δεν μπορούμε να εισέλθουμε στην λατρευτική ζωή παρά μόνο να παρακολουθούμε εκ του μακρόθεν, ούτε μπορούμε να μετέχουμε στο μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, σύμφωνα με τις απαγορεύσεις της πολιτείας. Βέβαια, όσοι βιάζονται να πούν ότι ο κορονοϊός δίνει τον θάνατο μέσα από τη Θεία Κοινωνία, επιτρέψτε μου ταπεινά να σας πω ότι κάνω μεγάλο σφάλμα, αφού δεν μεταλαμβάνουμε ψωμί και κρασί, αλλά τον ακράτο μυστηρίων, δηλαδή σώμα και αίμα Χριστού, εις άφησα αμαρτιών και η ζωή αιώνιο. Δεν θα μπορούσε λοιπόν ποτέ η ζωή όλων μας να δίνει θάνατο ούτε μέσα από τη Θεία Μετάληψη, ούτε μέσα από τα ιερά σκέφη της Θείας Ευχαριστίας. Εν τούτης, ο κορονοϊός είναι θαρρό και μια ευκαιρία να σκύψουμε μέσα στην ψυχή μας και να δούμε τα λάθη μας, να κλάψουμε για αυτά, να μετανοήσουμε.